Δεύτερο ενημερωτικό δελτίο, αγαπητοί φίλοι, για την Παρασκευή 8 Ιουνίου του 2007. Α πάμε στην Γερμανία, όπου έγινε η μεγάλη συνάντηση λέει, των 8 πλουσιότερων χωρών. Οι 7 πλουσιότερε χώρε γίνανε 8 με την προσθήκη τη Ρωσία, τη Ρωσική Ομοσπονδίας, του Βλαντιμίρ Πούτιν. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν, αγαπητοί φίλοι, κατόρθωσε να κάνει τα αδύνατα δυνατά. Δηλαδή, τι κατόρθωσε να κάνει, πήγε εκεί πέρα και πρότεινε φανερά τουλάχιστον, αυτό ήταν η επίσημη εκδοχή, να κάνουν οι Ρώσοι την αντιπυραυλική ασπίδα, αγαπητοί φίλοι, τη Ευρώπη. Μια αντιπυραυλική ασπίδα που αποτελεί τα ποραντάρ, τα οποία θα ελέγχουν του πυράβλου που θα στείλει, λέει, ο κακό Αχμαντινετζάν, εντό εισαγωγικών, βέβαια, πλάκα κάνω από το Ιράν. Και οι κακοί Βορειοκορεάτε, οι οποίοι από τη Βόρεια Κορέα ξαφνικά θυμήθηκαν, αγαπητοί φίλοι, ότι πρέπει να καταστρέψουν το Λονδίνο, πρέπει να καταστρέψουν το Βερολίνο, το Παρίσι, να χτυπήσουν εμά κακού Ευρωπαίου. Οι άνθρωποι στην Κορέα ούτε καν το έχουν βέβαια αυτό κατά νου, αλλά αυτή ήταν η ιδεολογία του Μπού για να βάλει πυράβλου γύρω-γύρω, αγαπητοί φίλοι, από τη Ρωσική Ομοσπονδία. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν βέβαια δήλωσε από την πρώτη στιγμή, η στρατηγή του και μετά αυτό, ότι το ευρωπαϊκό έδαφο θα αποτελέσει στόχο για του ρωσικού πυράβλου ή τα ρωσικά στρατηγικά βαρδιστικά, εφόσον μπουν αυτοί οι πυράβλοι. Με αυτέ τι δηλώσει και το ψυχοπολεμικό κλίμα. Πήγαν όλοι οι ηγέτε εκεί σε κλειστέ πόρτε, πίσω από κλειστέ πόρτε. Ο Βλαντιμίρ Πούτιν του εξήγησε ότι με αυτά που κάνουν οι Ρώσοι, οι Αμερικάνοι συγγνώμοι και τα οποία ανακοινώνει ο Μπού και βέβαια δεν είναι αποφάσει του Μπού, είναι των πραγματικά διοικούντων, εκείνων που πραγματικά διοικούν και χρησιμοποιούν την Αμερική. Αγαπητοί φίλοι, έτσι τώρα θα πούμε ονόματα, αυτά είναι για άλλε, θα αφήνουμε για τι τηλεοπτικέ εκπομπέ. Αυτοί λοιπόν έχουν στριμώξει τη Ρωσία και βεβαίω τον Πούτιν και δεν του δίνουν καμία άλλη εναλλακτική λύση. Από το να βομβαρδίσει, αγαπητοί φίλοι, τι εγκαταστάσει πυραυλικέ και τι εγκαταστάσει το ραντάρ. Γιατί η αντιπυραυλική ασπίδα πει κάπου ραντάρ που επιτερούν του ουρανού και όταν τα ραντάρ βρουν κάτι, δίνουν οδηγίε ψηφιακά, έτσι και πάνε οι πυραυλικοί και αναχαιτίζουν το βλήμα των κακών Βορειοκορατών, των κακών Ταλιμπάν, των κακών, ξέρω εγώ, των κακών Περσών από το Ιράν κτλ. Το εντό εισαγωγικών πάντα των κακών. Οπότε καταλαβαίνετε, πάει ο Πούτιν και λέει: Δείτε εδώ, δεν μπορείτε να το κάνετε αυτό. Σα εξηγώ κιόλα στα ίσια. Εδώ ήρθα να σα φέρω χρήμα, ήρθα να σα φέρω ευημερία, ήρθα να σα φέρω πετρέλαιο, ήρθα να σα φέρω φυσικό αέριο. Και εσεί τώρα, κύριοι Αμερικάνοι, πάτε να μου χαλάσετε τη δουλειά με του Ευρωπαίου. Κύριοι Ευρωπαίοι, θέλετε να χαλάσετε τη δουλειά. Να είστε δούλοι των Αμερικάνων συνέχεια. Των υπεριαλιστών. Καλά, τον περιαλισμό δεν το είπε και μέσα γιατί δεν το πιστεύει και ο ίδιο. Γιατί και η Ρωσία είναι έτοιμη να πάει στη μη να καταλάβει όποιον χρειαστεί. Είναι μια υπερδύναμη, έτσι λειτουργεί. Και βέβαια, αγαπητοί φίλοι, η Ρωσία να πούμε ότι ετοιμάζεται διαρκώ. Έτσι, για τι πράγμα. Για να πατήσει πόδι παντού ξανά, όπω κάποτε η Σοβιετική Ένωση. Και λέει, του είπε λοιπόν ο Πούτιν ότι θέλετε να πάμε σε σύγκρουση ή θέλει να βρούμε μια άκρη, να αφήσετε λίγο του πυράβλου και να δώσουμε ένα χρονικό διάστημα, πα και βρούμε άλλε μεθόδου παγκόσμια συνεργασία. Οι Ευρωπαίοι λοιπόν είπαν στον Μπούς ότι πρέπει να βρούμε έναν τρόπο Α παγώσουμε λίγο το θέμα τη Αμερικάνικη ασπίδα και λέει ο Πούτιν: Δεν μπορώ να γίνω ρόμπα. Πείτε μου τι μπορούμε να κάνουμε. Και λέει ο Πούτιν: Θα πούμε ότι χρησιμοποιούμε ρώσικο, ρώσικα ραντάρ στο Αζερβαϊτζάν και αλλού. Θα βρίσκουμε του πυράβλου των κακών Βορειοκορατών και των κακών του Αχμαντινετζάν από το Ιράν. Το κακό ξαναλέω των εισαγωγικών. Θα του εντοπίζουμε και του καταστρέφουμε εμεί. Και τα συντρίμια των πυράβλων δεν θα πέφτουν έτσι πάνω από την Ευρώπη. Θα πέφτουν στι ερημιέ, στα ουράλια κτλ. Και, και κανεί άνθρωπο δεν θα πάρει τίποτα από το κεφάλι, κομμάτι κακού πυράβλου. Που θα έρχεται από τον άξονα του κακού. Λοιπόν, έτσι αγαπητοί φίλοι, έγινε αυτή η πρόταση. Ο Μπού είπε ότι η πρόταση αυτή είναι πολύ ενδιαφέρουσα και βεβαίω του είπε ο Πούτιν: Ελάτε εσεί να συνεργαστείτε μαζί μα. Και πάγωσε το θέμα τη Αμερικανική Αντιπυραυλική Ασπίδα. Έχω να πω μάλιστα ένα σχόλιο το οποίο θέλω να το σημειώσετε. 1 και 2 Ιουλίου θα συναντηθεί ο Πούτιν με τον Μπού στην Αμερική, στον πατρικό του Μπού. Εκεί, αγαπητοί φίλοι, θα γίνει νέο μοίρασμα. Η άποψη δική μου είναι ότι από εκείνη τη συνάντηση θα βγουν εκπληκτικές ειδήσει χαράς και ειρήνης για όλο τον κόσμο και ασφάλειας, διότι εκεί οι ειδήσει που θα βγουν προ τα έξω, άσχετα τη μοιρασιά θα κάνουν αυτή μέσα και νομίζω δεν θα τα χαλάσουν σε πρώτο στάδιο τουλάχιστον. Γιατί μετά ο Μπού θα χαλάσει, ή μάλλον τα αφεντικά του Μπού θα χαλάσουν τη μοιρασιά. Γιατί ο Πούτιν αποφασίζει για την πάρτη του, δέχεται τι πιέσει του κι αυτό από του πλουσίου, έτσι κι αυτού που έχουν το μαλλί μέσα στη Ρωσία κτλ. Δέχτηκε από εκεί πιέσει, αλλά κουμπάνι το κάνει ο Πούτιν. Ο Πούτιν αποφασίζει για τη Ρωσία. Ο Μπού δεν αποφασίζει όμω για την Αμερική, είναι γνωστό. Και όποιο θέλει να με πείσει, εμένα να με πείσει. Τώρα, αν πείσει εσά, πιστεύω ότι το γνωρίζετε όλοι. Ο, ο Μπού του λένε εντάξει, μέχρι εκεί θα πα, έχει του συμβούλου του μέσα εκεί από το Αμερικανό Ισραηλινό Λόμπι, αγαπητοί φίλοι, αφού η, το, η πλειοψηφία, το σύνολο σχεδόν τη κυβέρνησή του έχει στελέχη από το Αμερικανό Ισραηλινό Λόμπι. Εκεί θα γίνει ανάμεσα στον Πούτιν και το Αμερικανό Ισραηλινό Λόμπι μια συμφωνία και κάποιοι όμω θα την αθετήσουν αργότερα και θα ξαναρχίσουμε μία από τα ίδια. Θα έρθουν όμω μηνύματα ελπίδα 1 και 2 Ιουλίου. Κρατήστε αυτά που σα λέω, και για εκεί το πάνε. Όπω και τώρα βγήκε μήνυμα ελπίδα. Πάω, ο Μπού σταμάτησε αυτά τα περί ασπίδα πυράβλων και ψυχροπολεμικά. Όλα μια χαρά, τι ωραία και καλά. Χαμόγελα και ξέρω εγώ, και όλα πάνε μια χαρά. Όλα όμω, αγαπητοί φίλοι, δεν πάνε μια χαρά. Διότι ο Πούτιν θέλει για τι δικέ του, τι ρώσικε εταιρείε, να πάρει τα λεφτά του κόσμου. Ο Μπού θέλει για τι δικέ του εταιρείε και τους πλουσίους της δικάς του πλουσίου τη δικά του χώρα να πάρει τα λεφτά του κόσμου. Υπόψη είναι ότι στη Ρωσία μέσα οι εταιρείε είναι κρατικέ, ενώ στην Αμερική ανήκουν στο Αμερικανό Ισραηλινό λόμπι. Δεν είναι κρατικέ, είναι ιδιωτικέ. Έτσι, αγαπητοί φίλοι, ο καθένα μπορεί να υπάρχουν λικοφιλίε, χαμόγελα και ξέρω εγώ. Ο καθένα θέλει τα λεφτά του κοσμά και τα δικά μα τα λεφτά για την πάρτη του. Έτσι. Και γιατί τα θέλει τα λεφτά, για να έχει ισχύ. Δεν γίνεται για χρήματα υπόθεση. Γίνεται αυτό που λέμε power. Αποφασίζω και διατάζω. Αυτό, αυτό, αυτό του καίει, αυτό θέλουν. Καταλαβαίνετε. Έτσι, αγαπητοί φίλοι, οι Αμερικάνοι και οι Ρώσοι φαίνονται να έχουν χαλαρώσει για την ώρα. Μία και δύο Ιουλίου υπάρχει το σχέδιο και συζητούν επιτροπέ μεταξύ του να χαλαρώσουν ακόμα παραπάνω. Και ο Πούτιν διαρκώ λέει: Μα οι εταίροι μα, οι συνεταίροι μα, οι Ευρωπαίοι, αφού πουλάει ο Ευρωπαίο, τα κονομάει χοντρά. Τα παίρνει από την Ευρώπη. Συνέχεια ο Πούτιν, αγαπητοί φίλοι, με φυσικό αέριο και πετρέλαιο. Με αγωγού το ένα το άλλο κτλ. Το κεντρικό πρόβλημα και άμεσο οι Ρώσοι έχουν διαρκώς με τις τουρκικές ενέργειες οι οποίες βέβαια είναι δύο ειδών είναι ενέργειες που γίνονται επειδή τις επιβάλλουν οι Αμερικανοί και ενέργειες που γίνονται επειδή τις θέλουν ήδη Πού γίνονται αυτές οι τουρκικές ενέργειες γίνονται στη Γεωργία, γίνονται στο Αζερβαϊτζάν αγαπητοί φίλοι και γενικά στην περιοχή της Κασπίας όπου υπάρχουν πολλοί τουρκόφωνοι και μέσω των οποίων η Τουρκία θέλει να προωθήσει τις δικές της μεγαλοειδεατικές προθέσεις έτσι και βεβαίως από εκεί ακριβώς προσπαθεί να έχει ένα επεκτατισμό γιατί στην Τουρκία υπάρχει η νοτροπία ότι ήταν μια πολύ μεγάλη αυτοκρατορία που πράγματι ήταν κάποτε η Οθωμανική έτσι η οποία έχει συρρυκνωθεί και πρέπει να ξαναπάρουμε τα εδάφη λέει, τα οποία ήταν ε, δικά μας. Έτσι λένε οι Τούρκοι αγαπητοί φίλοι. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι οι Ρώσοι με τους Τούρκους έχουν πολλούς λόγους να έχουν διαφωνίες και προβλήματα. Η Αρμενία είναι μια χώρα φιλορωσική, συνορεύει με την Τουρκία. Η Γεωργία είναι μια χώρα με ρωσικά στρατεύματα μέσα τη και ο έξινο πόντος είναι μια θάλασσα η οποία απέναντι ακριβώ έχει τη Ρωσία. Αγαπητοί φίλοι, η Τουρκία και η Ρωσία σύντομα, παρά το ότι κάνουν αρκετέ business μαζί, θα αρχίσουν να εμφανίζουν προβλήματα τα οποία θα αρχίσουν να ακούγονται. Ξαναλέω, θα αρχίσουν να ακούγονται. Εκεί θα πρέπει για να μην υπάρξουν τίποτα παρατράγουδα, θα πρέπει οι Ρώσοι και οι Τούρκοι να καθίσουν να συζητήσουν, να λύσουν τα προβλήματα με την κοινή λογική. Βέβαια, οι Τούρκοι έχουν μια συγκεκριμένη νοοτροπία, ένα συγκεκριμένο τσαμπουκά, ο οποίο περνάει σε εμά του Έλληνε. Στον Πούτιν δεν υπάρχει περίπτωση να περάσει. Οπότε, αν δεν αλλάξουν νοοτροπία οι Τούρκοι σε συζητήσει με του Ρώσου. Τότε αγαπητοί φίλοι, θα έχουν πολύ μεγαλύτερα προβλήματα από όσα μπορούν καν να διανοηθούν. Γι' αυτό πρέπει να πριτανεύσουν οι χαμηλοί τόνοι και η διάθεση για εξέβρεση λύσεων στα προβλήματα που ξαναλέω υπάρχουν. Μην κοιτάτε που από δελτία ειδήσεων δεν τα συζητάνε στην Ελλάδα και δεν ακούγονται. Γιατί εδώ με στην Ελλάδα τα δελτία ειδήσεων, ξέρουμε, αγαπητοί φίλοι, λένε θα δώσετε, θα δώσω. Και ξέρετε να σα πω και κάτι. Γιατί η Ελλάδα δεν πάει καλά, Ξέρετε γιατί αυτό το κράτο δεν βγαίνει ποτέ από το τέλμα στο επόμενο δελτιάκι μας, το οποίο θα ακολουθήσει άμεσα στο λιακό.gr. Ως τότε, δυνατά και ελληνικά.